Με την πρώτη απευθείας πτήση Αθήνα-Σκοπίων μετά από 12 χρόνια ξεκινάει η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στα Σκόπια. Ο Νίκος Κοντζιάς σε ένα διήμερο εντατικών επαφών θα διερευνήσει τα σημεία σύγκλησης των δύο πλευρών μετά το ελληνικό προσχέδιο των 20 σελίδων που απέστειλε η ελληνική πλευρά στα Σκόπια και τις 5 σελίδες παρατηρήσεων με τις οποίες απάντησε η κυβέρνηση της Φύρων. Στην ελληνική πλευρά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς θα γίνει μια πρώτη συζήτηση χωρίς να αναμένονται από τα αποτελέσματα. Οι δύο πλευρές θα καταγράψουν τα σημεία στα οποία έχουν έρθει σε συμφωνία, το όνομα σύμφωνα με πληροφορίες και ίσως το ακρονίμιο, ενώ τα υπόλοιπα θέματα όπως η χρήση του ονόματος, η ταυτότητα και η γλώσσα παραπέμπονται στη συνάντηση της Βιέννης την Παρασκευή μεταξύ Νίκου Κοντζιά, Νικολά Τιμητρόφ και του ειδικού μεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς. Το πρόγραμμα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ξεκινάει με συνάντηση με τον ομόλογό του Νικολά Τιμητρόφ, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Φύρων Ζόραν Ζάεφ, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κόμματος Ντούι Αλί Αχμέτη, καθώς και με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Χρίστιαν Μίτσοσκι. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ στα Σκόπια, η υποδοχή που επεφύλαξε η κυβέρνηση της Φύρων στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ήταν ιδιαιτέρως θερμή. Εάν το κλίμα παραμείνει θετικό, θα εξαρτηθεί εν πολλής από το μαραθώνιο επαφών που θα έχει ο Νίκος Κοντζιάς τόσο με τον ομόλογό του Νικολά Τιμητρόφ, όσο και με τον Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ. Από τα Σκόπια για το Euronews, Νικολέτα Κρητικού.